Εμείς συνεχίζουμε αυτό τον αγώνα που έχουμε ξεκινήσει εδώ και πολύ καιρό για τη σταφίδα καταρχήν, η οποία είναι στα αζήτητα, ο μαύρος χρυσός που λέγανε, που είχε παίξει πολύ μεγάλο ρόλο στην οικονομία της Ελλάδας, και έρχονται οι έμποροι και μας εμπέζουν, μας εμπέζει και η κυβέρνηση που δεν παίρνει μέτρα στήριξης για τη σταφίδα, ενώ το έχουμε επισημάνει και το έχουμε στείλει και στη Βουλή. Παρόλο που είχαμε τη χαμηλή παραγωγή φέτος και περιμέναμε κάτι καλύτερο, τη στιγμή που τα εφόδια έχουν φτάσει στα ύψη κατά 35%, πετρέλαιο, λιπάσματα, τα πάντα στα 35%, η σταφίδα έχει φτάσει στο 1 ευρώ και στα αζήτητα. Από εκεί και πέρα είναι η Συντονιστική Επιτροπή των Πυροπλήκτων εδώ, που επέζεται από την κυβέρνηση. Εδώ έχει περάσει τόσο καιρός, τώρα 3 μήνες από τις πυροφωτιές. Οι κτηνοτρόφοι στις πυρόκτητες περιοχές δεν έχουν τα ζώα τους που να στεγαστούν, γιατί έχουν καεί, δεν έχουν πάρει ούτε 1 ευρώ για αυτό το λόγο, ούτε ζωοτροφές. Ζωοτροφές έχουν χρεωθεί οι άνθρωποι και για την επόμενη και για την μεθεπόμενη παραγωγή, για να ταΐσουν τα ζώα τους, και ό,τι τους δίνουν από την αλληλεγγύη. Εμείς επιμένουμε σε αυτά που αποφασίσαμε σαν Συντονιστική Επιτροπή στην Αρχαία Ολυμπία, και τα έχουμε στείλει και στη Βουλή και παντού σε όλους που ξέραν, που έπρεπε να είναι εδώ σήμερα και να δώσουν απαντήσεις. Θα συνεχίσουμε μέχρι που να αποζημιωθεί και ο τελευταίος πυρόκλητος, και θα είμαστε εδώ και για τα υπόλοιπα προβλήματα που δεν να αναφέρω. Όλα τα προϊόντα πλήττονται, πορτοκάλια, καρπούζι, πατάτες, τα πάντα έχουν πάθει καταστροφή, γιατί επιτρέπουν να φέρνουν από άλλες χώρες παγκοκολόνες κρασί, όπως τα αμπέλια που έχουν μείνει πάνω στα κλίματα, πολλοί αμπελόνες εδώ των μικρών παραγωγών, και κανένας δεν παίρνει μέτρα γι' αυτό. Θα επιμείνουμε για όλα αυτά που βάζουμε μέχρι να κερδίσουμε και να δικαιωθεί ο τελευταίος πυρόπληκτος και ο κάθε αγρότης. Ζητάμε άμεση στήριξη και οι επαγγελματίες και οι αγρότες του Δήμου μας. Εμείς ασχολούμαστε με ένα προϊόν το οποίο μαζί το χειμώνα ζει όλους μας, και θέλουμε την άμεση στήριξη της κυβέρνησης και από όλους τους φορείς. Ακόμη έχουμε σοβαρά προβλήματα με τις πλημμύρες. Θα έχουμε μάλλον σοβαρά προβλήματα με τις πλημμύρες. Πρέπει όλοι οι φορείς να πάρουν μέτρα ώστε να μην δημιουργηθούν παραπέρα προβλήματα. Τη σταφίδα, άμα φύγουν τα αποθέματα, μας είπαν θα πάει 1,5 ευρώ. Δυστυχώς τώρα εμείς χρωστάμε στους γεωπόνους τα φάρμακα, στους εμπόρους, όλοι και είμαστε χρεωμένοι. Το πετρέλαιο πήρε ένα 40-50. Η σταφίδα, γιατί να πέσει από τα πέρυσι. 50 λεπτά, 50, 1,5 ευρώ που λάγαμε πέρυσι. Εμείς θέλουμε, αφού ανέβει και το καυσαέριο, το πετρέλαιο που θα καλλιεργήσουμε, θέλουμε και η σταφίδα, ας μην ανέβει, ας μην γίνει 1,50. Συν το ΦΠΑ, καλή τιμή ήταν. Αλλά όχι να πάει 80 λεπτά για 90 λεπτά.